Το χέρι βαθιά στη τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι απέκτησαν δίπλωμα οδήγησης το 2013 ή το απέκτησαν από αντικατάσταση λόγω απώλειας ή φθοράς του παλιού διπλώματος, καθώς το 2028 πρόκειται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους και να περάσουν ξανά από γιατρούς, πληρώνοντας παράβολα αξίας 128 ευρώ. Οι πρώτοι που θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά το κόστος ανανέωσης είναι όσοι απέκτησαν δίπλωμα μετά τις 19 Ιανουαρίου του 2013, οπότε και οι διευθύνσεις μεταφορών έδιναν τις νέες πλαστικές κάρτες που λήγουν το 2028. Ακόμη αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα θα είναι και οδηγοί που πρέπει να αντικαταστήσουν το χάρτινο ροζ δίπλωμα με τη νέα πλαστική κάρτα άδειας οδήγησης. Για το θέμα ρωτήθηκε ο πρόεδρος Θανάσης Τάγκας, ενώ παράλληλα ρωτήθηκε και για το αν υπάρχει κινητικότητα και ενδιαφέρον για την απόκτηση νέων διπλωμάτων οδήγησης. Ναι, η ανανέωση ενός διπλώματος, καταρχήν να πούμε ότι οι άδειες οδήγησης μέχρι πρόσφατα ήταν σε έντυπο από χαρτί. Αυτό πλέον εδώ και χρόνια έχει αντικατασταθεί και έχουμε τα έντυπα, την πλαστικοποιημένη καρτούλα. Τα παλιά διπλώματα, τα χάρτινα, έχουν πάρει παράταση μέχρι το 2031, είναι σε ισχύ, αλλά μόνο για κυκλοφορία εντός της χώρας, όχι στο εξωτερικό, και εφόσον δεν έχουν υποστεί κάποια φθορά, δεν έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω. Τώρα, αν κάποιος θέλει να αντικαταστήσει το έντυπο αυτό που είναι σε ισχύ, τότε θα πληρώσει ένα παράβολο και μόνο αυτό. Αν όμως έχει λήξει, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω κάποιου άλλου περιορισμού που υπάρχει, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία, τη Διεύθυνση Μεταφορών, και να έχει συγκεντρώσει κάποια απαραίτητα έγγραφα. Αυτά είναι να ελεγχθεί από γιατρό, παθολόγο και οφθαλμίατρο, εκτός αν έχει και κάποιο άλλο περιορισμό, κάποιο πρόβλημα υγείας που θα χρειαστούν και επιπλέον ιατρικές εξετάσεις. Αυτά αναγράφονται με κωδικούς πάνω στο έντυπο. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πληρώσει ένα παράβολο προς το ελληνικό δημόσιο, το οποίο είναι ενοποιημένο πλέον. Και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα κόστος, θα συγκεντρώνει, τα υποβάλλει στην υπηρεσία για να γίνει ανανέωση διπλώματος και πλέον θα πάρει το νέο δίπλωμα. Να ρωτήσω γενικότερα πώς πάμε στην πορεία των διπλωμάτων. Δίνει ο κόσμος για να αποκτήσει δίπλωμα, κύριε Τάγκα? Είναι μια δύσκολη και αυτή η διαδικασία. Θέλει και χρόνο και θέλει και ένα κόστος. Εάν μπαίνει στη διαδικασία, εάν υπάρχει τέτοια ζήτηση. Για νέους οδηγούς μιλάμε. Στην πόλη μας έχουμε αρκετούς υποψήφιους νέους οδηγούς, τόσο για αεραστεχνικά, δηλαδή για τα ιδιωτικής χρήσης τα οχήματα, πολλές μοτοσυκλέτες, γιατί και λόγω του κόστους και λόγω του κυκλοφοριακού ο κόσμος προτιμάει να κινείται με δίκυκλα, βρίσκει πιο εύκολα στάθμευση, παρόλο που δεν το επιτρέπουν πάντα οι συνθήκες. Και επειδή είμαστε και μία πόλη η οποία έχει πανεπιστήμια και σχολές τριτοβάθμιες, έχει και κόσμο από άλλες πόλεις, δηλαδή έχει φοιτητές οι οποίοι προτιμούν εδώ που βρίσκονται να κάνουν την εκπαίδευσή τους. Είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχουμε ένα χώρο εξετάσεων, μία πίστα που βρίσκεται έξω από την πόλη, όπου ο εξεταζόμενος είναι μόνος του στο αυτοκίνητο και οδηγεί, άρα λοιπόν θα πρέπει να έχει την ανάλογη κατάρτιση, οπότε είναι πλεονεκτικός προς το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, γιατί για να πάρει κάποιος μόνος του, όπως καταλαβαίνετε, ένα αυτοκίνητο και να εξετάζεται χωρίς να έχει κάποιον μέσα, θα πρέπει να έχει κάνει την ανάλογη εκπαίδευση. Υπάρχει αρκετή προσέλευση για νέους οδηγούς μέχρι στιγμής, αλλά βέβαια τα οικονομικά στοιχεία δεν είναι τόσο καλά, διότι ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά, όπως είναι γνωστό, και τα έξοδα έχουν ανέβει πάρα πολύ, το κόστος δηλαδή για εμάς, τα καύσιμα, τα λειτουργικά έξοδα, η αντικατάσταση των οχημάτων κτλ. Είναι ένα μεγάλο κόστος, οπότε το οικονομικό κομμάτι είναι δύσκολο.